πάρει Σελεπίδη στην γραμμή μας. Καλησπέρα σας, κύριε Σελεπίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Ταγόρα, τι μου κάνετε? Δόξα τω Θεώ, κύριε Σελεπίδη, είμαστε πολύ καλά. Είμαστε σε μια περίοδο μετεγγραφική, όπου την αγαπάμε αυτή την περίοδο πάρα πολύ. Τι έγινε, κύριε Πασχαλάκη? Θεωρώ ότι θα πάει σε ομάδα που θα παίξει στα προγραμματικά του Champions League την νέα αγωνιστική περίοδο. Δηλαδή? Έτσι πιστεύω, ότι νομίζω ότι και εκείνος θέλει να πάει να παίξει σε ομάδα που θα είναι και στη χώρα της και στην Ευρώπη, είτε εντός είτε εκτός συνόρων, και έχω την αίσθηση ότι θα πάει σε ομάδα που θα παίξει σε πιο πάνω level ευρωπαϊκό από ό,τι θα είναι ο ΠΑΟΚ, που θα είναι στο Europa Conference League. Και εντάξει, είναι επόμενο αυτό. Βλέπω να πάει στην Αλ-Αχλή, Αλ-Νάσερ, Αλ-Μπάντι, ξέρω εγώ. Όχι. Τι θεωρείς ότι θα πάει στη Σαουδική Αραβία? Ξέρω εγώ, αφού εκεί είναι τα λεφτά πολλά. Εντάξει, και στην Τουρκία πολλά δεν είναι? Δεν νομίζω ότι είναι λιγότερο. Τρανζοσπορ, Αλάνια Σπορ και τα λοιπά. Εκεί έχει και ελληνάκια. Εντός συνόρων, ποια λες και εσύ τώρα? Είπε η Ελένη πριν, λες και εσύ τώρα. Εντός συνόρων, ποιος μπορεί να πληρώσει τον Πασχαλάκη? Η Ελένη, επειδή δεν την άκουσα πριν, τι είπε? Ότι. Ότι είναι περιζήτητος εντός και εκτός συνόρων. Εντάξει, θεωρώ ότι εκτός από τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να πληρώσει άλλο τον Πασχαλάκη. Γι' αυτό λέω. Παναθηναϊκός δεν μπορεί. Να μιλάμε ξεκάθαρα. Παναθηναϊκός έχει δύο τερματοφύλακες. Αν του μείνει ο Μπρινιόλι έτσι μαζί με το Διούδη, που νομίζω ότι είναι δύσκολο να διασπάσει αυτή τη διάδοση. Η ΑΕΚ θα πάει με βασικό το Στάνκοβιτ και τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπως όλα δείχνουν. Ο Στάνκοβιτ δηλαδή απολαμβάνει διακοπές στη Μύκονο και είπε ότι θα μείνει. Και η ΑΕΚ δεν παίζει Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι ο Πασχαλάκης θα πάει σε ομάδα που δεν θα παίζει σε ευρωπαϊκό θεσμό. Σωστό. Εντάξει, έτσι, και καμιά Αγγλία μπορεί να πάει, καμιά Ιταλία ο Πασχαλάκης. Ναι, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι ποδοσφαιριστές... Στον Ολυμπιακό δεν πιστεύω να πάει ο Πασχαλάκης. Έχουν αυτό το διπλό προνόμιο, Γιώργο. Πρόσεξε να δεις ότι και να παίζει η ομάδα που θα είναι στην Ευρώπη, και το δικό τους όφελος είναι ότι παίζουν στην εθνική ομάδα της χώρας τους, όπως και ο Πασχαλάκης. Όπου και από εκεί ανεβάζουν τις συμμετοχές τους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στην Ευρώπη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Θα παίξει το όνομά του. Πολύ. Θα παίξει το όνομά του. Από αυτή την άποψη. Mm. Έτσι, και θεωρώ ότι είναι. Για τον ΠΑΟΚ, ίσως πρόσεξαν ο Πασχαλάκης τα τελευταία χρόνια, για να τα πούμε ομάτα πράγματα, έτσι ξεκινούσε πάντα δεύτερος και τελείωνε τη χρονιά πρώτος. Και πάντα με τίτλο. Μόνο τη φετινή χρονιά δεν τελείωσε με τίτλο με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξεκινούσε σαν το πρώτο βιολί για τον Άσο. Δεν τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ έπαιρνε πάντα και ξένο τερματοφύλακα όλες αυτές τις θέσεις, και τελικά ο Πασχαλάκης αποδείκνει με την αξία του ότι έπρεπε αυτός να είναι ο βασικός τερματοφύλακας. Για να δούμε. Θα φανεί αυτό το χειροκρότημα. Είναι μια πραγματικότητα. Είσαι έτοιμος τώρα για τους τελικούς του NBA? Πανέτοιμος. Τι ώρα θα είναι τελική? Έχεις ακονίσει ενώπιση Celtics? Το σπαθί σου. Έχει. Καταρχάς πρέπει να δούμε τις ώρες. Τώρα βλέπω εδώ το πρόγραμμα. Εντάξει, με τις ώρες δεν ξέρω. 7 ώρες είναι, 8 ώρες έχουμε διαφορά. Δεν ξέρω πού είναι. Παίζει και αυτό το δικό του ρόλο. Βλέπω πολύ το ξενύχτη. Πόσο δεν είναι το σκορ? Πώς? 4-2, 4-3, πώς θα πάνε τελική? 4-1 θα κερδίσουμε. Όταν λες θα κερδίσουμε για τον κόσμο που σε ακούει πρώτη φορά, εννοείς ότι θα κερδίσουν οι Warriors. Εννοείται, ρε πάρη. Οι πολεμιστές, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Πρόσεξε, 2 και 3 ή 3 και 2 break κάνανε οι Celtics? 3 νομίζω κάνανε. Έτσι δεν είναι? 3 ναι, όχι, στο προηγούμενο γύρο με το Milwaukee νομίζω κάνανε 2. Και τώρα και πρέπει να κάνανε 3. Δηλαδή αυτό που έπεσε στο Μαϊάμι, που έχασε 2 φορές μέσα στην έδρα του αντί να τελειώσει τη σειρά. Έτσι δηλαδή, περαστικά τους. Όχι κάτι άλλο, περαστικά τους και μόνο. Ναι. Θα έχουμε ωραίους τελικούς. Ναι, θα έχουμε πολύ ωραίους, έτσι πιστεύω και εγώ. Και εύχομαι να έχουμε και τελικούς με υψηλό σκορ, όχι μόνο με suspense. Όπως ενδεχομένως πήγανε και με χαμηλά σκορ. Ο πρώτος τελικός είναι 2 Ιουνίου ξημερώματα. Δηλαδή τώρα έχουμε 31 Τρίτη. Τετάρτη ξημερώματα. Όχι, Τρίτη προς Τετάρτη. Τετάρτη προς Πέμπτη. Τετάρτη προς Πέμπτη, τα έχουν μπερδέψει. Όπως μετράμε τα δάχτυλά μας, ο Μάιος είναι στο κόκαλο, οπότε έχει 31. Και εγώ έτσι τα μετράω. Λοιπόν, πρόταση της ημέρας. Έχουμε την πάντα τώρα, φτέλωσαν όλα. Έτσι, 2,5 ώρα, γιατί 1:15 να ξεκινήσει το παιχνίδι στο Ρολάν Καρός. Έτσι, Ρουν εναντίον της Τσιπάς, για να μην νομίζεις ότι είναι μόνο μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Έτσι, σχεδόν στο διπλασιασμό τα χρήματά μας, οι δύο παίχτες να παίξουν πάνω από 36 συν games, έτσι τουλάχιστον 36, με απόδοση 98. Ο Ρούνε δεν έχει χάσει σετ στην φετινή του πορεία στο Ρολάν Καρός. Ο Τσιτσιπάς, έτσι όπως είναι το ταμπλό και το συζητούσαμε και με τον Δημήτρη και τον Γιώργο στη διάρκεια του Σαββάτου,
είναι ξεκάθαρο φαβορί να φτάσει στον τελικό από το δικό του ταμπλό, γιατί δεν παίζει με κανένα από τα φαβορί. Mm. Παρόλα αυτά έχουν αίσθηση ότι θα χάσει τουλάχιστον ένα σετ σήμερα. Αν με δικαιώσει, σε αυτή την περίπτωση θα πάμε σίγουρα στα 36. Με ποιον παίζει, πώς τον είπες? Με το Δανό το Ρούνε που είναι 40 στην κατάταξη. Δανός. Mm. Παίζουν οι Δανοί. Πώς λέμε, Μάικελ. Δανό, ταινίστα. Εντάξει, ξέρω το. Ο Μπόρκ ήταν Σουηδός. Δανός ποιος είναι? Μόνο τον Όλσε ξέρω, τον ρωτοφύλακα. Εδώ, Γιώργο μου, όλος ο κόσμος ασχολείται με Έλληνα ταινίστα. Ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτό, ναι. Έτσι, είναι, για δες το έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαλαπίδη. Καλή μέρα και καλή εβδομάδα, Γιώργο μου. Να είστε καλά.